Δήμος Περιστερίου, Πνευματικό Κέντρο και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κουρτέλη την έκθεση «Οι Ακρίτες με τον Επικό Κύκλο». Ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας είναι ο γνωστότερος από τους ήρωες των ακριτικών τραγουδιών και πρωταγωνιστής ενός έμετρου αφηγηματικού έργου του 11ου-12ου αιώνα μετά Χριστόν, το οποίο είναι γνωστό ως Διγενής Ακρίτης ή έπος του Διγενή Ακρίτα. Σύμφωνα με το μύθο, ήταν ένας από τους Ακρίτες αυτούς που φύλαγαν τα Βυζαντινά σύνορα και απέκτησε το προσωνύμιο Διγενής εξαιτίας της εθνικής καταγωγής του. Η μητέρα του ήταν κόρη Βυζαντινού στρατηγού και ο πατέρας του ο Εμμύρης από τη Συρία. Και το έργο ξεκινά με την αφήγηση της ιστορίας των γονέων του Διγενή. Πατέρας του ήταν ο Εμμύρης της Συρίας Μουσούρ, ο οποίος σε μια επιδρομή σε Βυζαντινά εδάφη άρπαξε την μοναχοκόρη ενός Βυζαντινού στρατηγού. Τα 5 αδέλφια της κοπέλας συνάντησαν τον Εμμύρη για να ζητήσουν πίσω την αδελφή τους και επειδή εκείνος αρνήθηκε να τη δώσει, ο μικρότερος από αυτούς μονομάχησε μαζί του και τον ενίκησε τον Εμμύρη. Ο Εμμύρης όμως αρνήθηκε να επιστρέψει την κοπέλα. Την πατρεύτηκε, βαπτίστηκε χριστιανός και εγκαταστάθηκε στο Βυζαντινό έδαφος. Όταν η μητέρα του Εμμύρη τον κάλεσε οργισμένη να επιστρέψει στην πατρίδα του, εκείνος την επισκέφθηκε και έπεισε εκείνη και την οικογένειά του να ασπαστούν τον χριστιανισμό. Ένα χρόνο μετά τον γάμο γεννήθηκε ο γιος του ζευγαριού, ο Βασίλειος. Ο Βασίλειος, ο Διγενής Ακρίτας, είχε δείξει από τα παιδικά του χρόνια τις εξαιρετικές ικανότητες και επιδόσεις του σε ασχολίες όπως το κυνήγι. Σε ηλικία 12 ετών έπινξε 2 αρκούδες και σκότωσε ένα λιοντάρι. Όταν ερωτεύτηκε την κόρη ενός στρατηγού, την έκλεψε με τη θέλησή της. Επειδή οι γονείς της δεν έδιναν την συγκατάθεσή τους και ο πατέρας της κοπέλας επέτρεψε τον γάμο μόνο αφού ο Διγενής σκότωσε τους πολεμιστές που έστειλε ο στρατηγός για να τον κυνηγήσουν. Στη συνέχεια του κειμένου αφηγείται τα κατορθώματα του Διγενή που τον έκαναν διάσημο και για τα οποία του απένει με τιμές ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας. Το μεγαλύτερο τμήμα του κειμένου καταλαμβάνεται από την αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο των μαχών του Διγενή απέναντι σε ένα δράκο και ένα λιοντάρι που απειλούσε τη γυναίκα του και εναντίον των απελατών και εναντίον της Αμαζόνας Μαξιμός που ήθελε να την κλέψουν. Εκτός από τα πολεμικά του κατορθώματα, ο Διγενής εξιστορεί και 2 περιπτώσεις στις οποίες απάτησε την γυναίκα του με μια άγνωστη κοπέλα από την Αραβία την οποία συνάντησε σε κάποια περιπλάνησή του και με την Αμαζόνα Μαξιμό μετά την ήττα της στην μονομαχία. Σε μια παραλλαγή του ποίηματος, ο Διγενής στη συνέχεια σκότωσε τη Μαξιμό από τύψεις. Μετά τη δόξα που απέκτησε ο Διγενής αποσύρθηκε σε ένα μεγάλο πύργο που έκτισε στις όχθες του Εφράτη, όπου και πέθανε σε νεαρή ηλικία από ασθένεια. Μετά το θάνατό του πέθανε και η γυναίκα του από θλίψη. Ο Διγενής Ακρίτας στα δημοτικά τραγούδια. Ο Διγενής πρωταγωνιστεί σε 2 ομάδες δημοτικών τραγουδιών, αυτά που έχουν θέμα την αρπαγή της νύφης και αυτά που έχουν θέμα το θάνατό του. Τα τραγούδια της αρπαγής μπορούν να διακριθούν επίσης σε 2 μικρότερες ομάδες, αυτά στα οποία ο Διγενής κλέβει την μέλουσα γυναίκα του και αυτά στα οποία η γυναίκα του Διγενή αρπάζεται από σαρακινούς ή απελάτες. Από την πρώτη ομάδα η γνωστότερη παραλλαγή είναι το κυπριακό τραγούδι «Ο Διγενής και η κόρη του βασιλιά Λεβάντη». Σε αυτό το τραγούδι ο Διγενής μαθαίνει ότι ο βασιλιάς Λεβάντης παντρεύει την κόρη του με κάποιον Γιανακό.
τον οποίο εκείνος θεωρεί κατωτερό του και ανάξιο της νύφης. Στέλνει προξενιά στο βασιλιά, αλλά αυτός αρνείται και τότε ο διγενής εμφανίζεται στο παλάτι, παίζοντας μουσική με ένα μαγικό λαούτο. Η κοπέλα τον ερωτεύεται, αλλά του αναθέτει πρώτα έναν άθλο για να αποδείξει την αξία του. Ο διγενής εκπληρώνει τον άθλο και η κοπέλα τον ακολουθεί. Ο βασιλιάς στέλνει στρατό για να τον καταδιώξουν, αλλά ο διγενής τους κατατροπώνει. Σε ένα άλλο δημοτικό τραγούδι αναφέρεται ότι ο διγενής δεν τον παρακαλούσαν σε γάμους από φόβο μήπως κλέψει την νύφη. Στα τραγούδια της αρπαγής της γυναίκας του ήρωα, εκείνος συνήθως απουσιάζει όταν πληροφορείται συχνά από ένα πουλί ότι του έκλεψαν τη γυναίκα. Αυτά τα τραγούδια εμφανίζονται σε πολλές παραλλαγές και με άλλους ήρωες στη θέση του διγενή, όπως στο μικρό Βλαχόπουλο. Και στα τραγούδια του θανάτου, σε παραλλαγές που εμφανίζουν την στενότερη σχέση του με το έπος, ο ήρωας λίγο πριν πεθάνει συγκεντρώνει γύρω του τους συμπολίτες του και θυμάται και τους μιλάει για τα κατορθώματά του. Σε κάποιες από αυτές ρωτά τη γυναίκα του τι θα κάνει όταν αυτός πεθάνει. Επειδή δεν πιστεύει ότι θα μείνει πιστή, την σφίγγει με τα χέρια του και την πνίγει για να μην παντρευτεί άλλον. Σε άλλα τραγούδια ο διγενής δεν πεθαίνει από ασθένεια όπως το έπος, αλλά μετά από μάχη με τον Χάρο στα Μαρμαρένια Αλόνια. Σε κάποιες παραλλαγές αυτών των τραγουδιών ο Χάρος νικά τον διγενή σε χωσιά, ενέδρα. Στα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια ο διγενής εμφανίζεται όχι μόνο σαν ήρωας με υπεράνθρωπες δυνάμεις, αλλά και σαν όν με υπεφυσικές δυνάμεις. Απόσπασμα από ακριτικό τραγούδι για τον διγενή Ακρίτα. Και συγκροτά των πόλεμων καλά κεντριωμένα, τα σάκρας άκρας έκοπτεν και η μέση εδαπανάτων. Μα τον κυρ ήλιον των γλυκών, μα την γλυκαίαν του μάνα, όλη μέρα τους έκοπτεν την άνω ποταμίαν και όλη νύχτα τους έκοπτε την κάτω ποταμίαν. Έθεσεν και απόθεσεν τους κανένας δεν αφήκε, απέζουσε ο νεότερος και τον βαρύσει ο αέρας και έναν σκυλίν, σαρακινών σκυλίν μαγαρισμένον, εγκρίματαν τον έβαλαν και πήρε του το μαύρον, επήρε του τον μαύρον του, επήρε το ραφδί του, μα τον κυρ ήλιον τον γλυκίν, μα την γλυκίαν του μάναν, 40 μίλια τον έδιωχνε πεζός με το λουρίκιν και άλλα 44 πεζός με τα γονάτια, εκεί τον εκατέφτασεν εις τη Συρία στην πόρταν και βγαίνειν και σπαθήτην του και επέρνει του το χέριν. Απόσπασμα παραλλαγής από το έπος από το μοναστήρι της Κρυπτοφέρης στη Ρώμη και λέγει: «Ταύτα υπούσεν θυμώ, όρμησε τις περάσε, εγώ δε λέγω προς αυτήν, Μαξιμού, μη περάσεις, αν δράσει και γάρ πέφηκεν, έρχεσθε προς γυναίκας. Έρθω λοιπόν εγώ προσέ, ως το δίκαιον έχει, και αυτή κατ' τον ύπον μου κεντήσας τις περώνες, προς το είδωρ εξόρμησα από τυχόν του πόρου. Ειν δε πολύς ο ποταμός και έπλευσεν ο ύπος, είδα το στούτου έπχυσης, άποθεν δεν υπήρχεν, βραχήτα την εμφαίνουσα λίμνην συχνήν τεπόαν. Ειν υπερ στάς ασφαλώς λίαν ευτρεπισμένη, η Μαξιμού την προσβολήν την εμήν επετήρη. Οι δε συνόντες άλλοι μεν έτρεχον προς τον πόρον, έτηρ δε ενίδρευον εγκρίματα ποιούντες. Εγώ δε όταν έγνοκα εις γην πατήν τον ύπον, τρανά αυτόν ηρέθιζον και το σπαθήν ελκύσας. Ολοψύχος προς Μαξιμούν ευτέχνος απειρχόμην. Οι δε προς προειφτρυπίστε το προς απαντά δραμούσα, κοντερέαν μην δέδοκεν ξυστήν εις το λουρίκιν και μηδαμός αδικηθείς έκοψα το κοντάρι, την άξες δάφτης ο σπαθήν ταύτην ενεφεσάμην του δε βούλχα απέτεμον και την κεφαλήν ευθέως». Και άλλη παραλλαγή η οποία προέρχεται από ένα χειρόγραφο στο Εσκοριάλ της Ισπανίας.
και σύντομα επιλάλησεν των ποταμών περάσει, και εγώ δε την ελάλησα φωνήν από μακρόθεν. Αυτό θεστέκου Μαξιμού, η όδε μη δεν περάσεις, τους άνδρας πρέπει να περνούν, αμή όχι τας γυναίκας. Προσέχειν έχω Μαξιμού και διασέναν το ποτάμι, και να σου ανταμέψομεν ως και το δίκαιον έχεις. Και στα τραγούδια του θανάτου, σε παραλλαγές που εμφανίζουν την στενότερη σχέση του με το έπος, ο ήρωας λίγο πριν πεθάνει συγκεντρώνει γύρω του τους συμπολίτες του και θυμάται και τους μιλάει για τα κατορθώματά του. Σε κάποιες από αυτές ρωτά τη γυναίκα του τι θα κάνει όταν αυτός πεθάνει. Επειδή δεν πιστεύει ότι θα μείνει πιστή, την σφίγγει με τα χέρια του και την πνίγει για να μην παντρευτεί άλλον. Σε άλλα τραγούδια ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας είναι ο γνωστότερος από τους ήρωες των ακριτικών τραγουδιών και πρωταγωνιστής ενός έμετρου αφηγηματικού έργου του 11ου-12ου αιώνα μετά Χριστό, το οποίο είναι γνωστό ως Διγενής Ακρίτης ή έπος του Διγενή Ακρίτα. Σύμφωνα με το μύθο, ήταν ένας από τους Ακρίτες αυτούς που φύλαγαν τα Βυζαντινά σύνορα και απέκτησε το προσωνύμιο Διγενής εξαιτίας της εθνικής καταγωγής του. Η μητέρα του ήταν κόρη Βυζαντινού στρατηγού και ο πατέρας του ο Εμμύρης από τη Συρία. Και το έργο ξεκινά με την αφήγηση της ιστορίας των γονέων του Διγενή. Πατέρας του ήταν ο Εμμύρης της Συρίας Μουσούρ, ο οποίος σε μια επιδρομή σε Βυζαντινά εδάφη άρπαξε την μοναχοκόρη ενός Βυζαντινού στρατηγού. Τα 5 αδέλφια της κοπέλας συνάντησαν τον Εμμύρη για να ζητήσουν πίσω την αδελφή τους, και επειδή εκείνος αρνήθηκε να τη δώσει, ο μικρότερος από αυτούς μονομάχησε μαζί του και τον ενίκησε τον Εμμύρη. Ο Εμμύρης όμως αρνήθηκε να επιστρέψει την κοπέλα, την παντρεύτηκε, βαπτίστηκε χριστιανός και εγκαταστάθηκε στο Βυζαντινό έδαφος. Όταν η μητέρα του Εμμύρη τον κάλεσε οργισμένη να επιστρέψει στην πατρίδα του, εκείνος την επισκέφτηκε και έπεισε εκείνη και την οικογένειά του να ασπαστούν τον χριστιανισμό. Ένα χρόνο μετά τον γάμο γεννήθηκε ο γιος του ζευγαριού, ο Βασίλειος. Ο Βασίλειος, ο Διγενής Ακρίτας, είχε δείξει από τα παιδικά του χρόνια τις εξαιρετικές ικανότητες και επιδόσεις του σε ασχολίες όπως το κυνήγι. Σε ηλικία 12 ετών έπνιξε 2 αρκούδες και σκότωσε ένα λιοντάρι. Όταν ερωτεύτηκε την κόρη ενός στρατηγού, την έκλεψε με τη θέλησή της. Επειδή οι γονείς της δεν έδιναν την συγκατάθεσή τους και ο πατέρας της κοπέλας επέτρεψε τον γάμο μόνο αφού ο Διγενής σκότωσε τους πολεμιστές που έστειλε ο στρατηγός για να τον κυνηγήσουν. Στη συνέχεια του κειμένου αφηγείται τα κατορθώματα του Διγενή που τον έκαναν διάσημο και για τα οποία του απένει με τιμές ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας. Το μεγαλύτερο τμήμα του κειμένου καταλαμβάνεται από την αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο των μαχών του Διγενή απέναντι σε ένα δράκο και ένα λιοντάρι που απειλούσε τη γυναίκα του και εναντίον των απελατών και εναντίον της Αμαζόνας Μαξιμός που ήθελε να την κλέψουν. Εκτός από τα πολεμικά του κατορθώματα, ο Διγενής εξιστορεί και 2 περιπτώσεις.